Ορίστε. Ορίστε. Γι' αυτό που είπατε για τον Δίδρο ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Σε κάποιον όπου που βρισκόμουν, όπου μέσα στο Αρχονταρίκι κάποιος είχε το αντίδωρο και αυτό εντωμεταξύ έγινε συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Βουτούσε το αντίδωρο στο καφέ και το έτρωγε. Και του λέω, άνθρωπε μου, τι κάνεις εκεί πέρα. Βλέπετε. Ξέρεις τι κάνεις. Ξέρετε τι μου απάντησε. Δώρο είναι, λέω, ότι θέλω το κάνω. Δηλαδή εκεί είναι το επίπεδο, δυστυχώς. Και είπαν, πήραν, άρα, και έχω δίκιο. Φυσικά, έχω δίκιο. Γι' αυτό το αναφέρω. Και πήραν θέση υπέρ του, δηλαδή οι υπόλοιποι, με βάλαν και απέναντι, ότι έτσι είναι. Και γενικότερα το βλέπει ο τρόπος που το παίρνει ο κόσμος και αυτό που λέτε, τα ψυχουλάκια. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, μου λέγανε μην πέσει ένα ψυχουλάκι κάτω. Και σήμερα το πέφτει κάτω, το πετάνε εδώ, το πετάνε εκεί και λες και τρώνε. Μάλιστα. Ούτε το ψωμί δεν πρέπει να πέφτει, όχι το αντίδερο. Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ορίστε. Να μην φύγουμε πολύ όμως από το συνηθίζω να παίρνω αντίδωρο και το έχω στα εικονίσματα και το πρωί που σηκώνουμε μετά την προσευχή παίρνω το αντίδωρο και τον αγιασμό. Δεν επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται. Τώρα αφού σας δίνουμε περισσότερο αντίδωρο επιτρέπεται. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι που παίρνουν το αντίδωρο το αξιοποιούν σωστά. Αλλά άμα καθαιρώσουμε αυτό στο αντίδωρο, μετά θα γίνει... Δεν είμαστε ο Μέγας Βασίλειος εδώ για να το επιβάλλουμε αυτό. Ορίστε. Μάλιστα. Το χειρότερο όμως είναι για το θέμα του αντίδωρου. Του αντιδώρου. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι τρώγανε το αντίδωρο το απόγευμα. Άμα ήταν νηστικίος το απόγευμα, καλό ήταν. Τους είπαν οι ιερείς ότι μπορείτε το αντίδωρο, το οποίο είναι πολύ αντί του δώρου, είναι ένα ευλογημένο ψωμί. Έτσι αντί είναι. Του δώρου, δηλαδή τι ακριβώς? Αντί του δώρου, δηλαδή παίρνουν ένα δώρο από το Θεό. Πάνε στην εκκλησία και τους δίνει ο Θεός ένα δώρο. Όχι, λάθος έχετε. Το ξέρω. Σας λέω, το αντίδωρο είναι κατ' ουσίαν για εκείνους που έφεραν το δώρο τους. Το δώρο είναι το πρόσφορο. Έφερες το δώρο και παίρνεις αντίδωρον. Για το δώρο που έφερες, σου απαντάει ο Θεός, δηλαδή με αυτή την ευλογία. Μάλιστα. Ότι εδέχθη το δώρο σου ο Θεός, το ευλόγησε και σου δίνει την ευλογία. Και για να έχεις και αισθητή αυτή την παρουσία της ευλογίας, σου δίνει το κομμάτι αυτό από το πρόσφορό σου. Μάλιστα. Όχι έτσι που γίνεται τώρα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε από το Α, την κατήγηση. Μετά το φαγητό μπορεί να... Άλλοι λένε αντί του δώρου, δηλαδή δώρο τη Θεία Κοινωνία και αντί της Θείας Κοινωνίας. Mm. Τι είναι υποκατάστατο της Θείας Κοινωνίας, το αντίδωρο? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώς μπορεί να φας το αντίδωρο. Εδώ προσέφερε ο αυτοκράτορας, δεν μπορούσε να πάει πιστός στην Εκκλησία χωρίς να προσφέρει το δώρο του. Ο αυτοκράτορας ερχόμενος έφερνε το δώρο του. Και αυτόν, το Θεοδόσιο τον αυτοκράτορα, τον απεμάκρυνε ο Άγιος Αμβρόσιος. Δεν θα προσφέρεις το δώρο σου. Εσύ είσαι σφαγέας, λέει. Για πες το σήμερα. Εσύ είσαι μητραλίας της Εκκλησίας. Δεν θα προσέλθεις στον ναό. Πού είναι οι Άγιοι αυτοί οι επίσκοποι? Λοιπόν, τώρα να πάμε τώρα. Πρέπει να φάτε το αντίδωρο ό,τι ώρα θέλετε. Ό,τι ώρα θέλετε. Πού είναι γραμμένο, Πάτερ, αυτό που μας λες? Το έχεις διαβάσει πουθενά? Όχι. Είναι δικό σου. Ναι. Μάλιστα. Κυλιόπνευστο δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά κάνανε και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Είχαν παραμερίσει τον νόμο του Θεού και είχαν φτιάξει δικό του νόμους. Δικού του. Ενταλμάτα ανθρώπων. Μάλιστα. Κάθε ιερέας σου λέει τα δικά του. Άμα του πεις πού είναι αυτά γραμμένα, είναι γραμμένα, τα παρέλαβες από κάπου, δεν μπορεί να σου πει τίποτα.